Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας πραγματοποιεί 48 ώρια απεργία 29 και 30 Νοέμβρη. Σε λίγο θα γίνει μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Λέμε ως εδώ με την πορεία κατάρρευσης νοσοκομείων όπως του Λασιθίου, του Ρεθύμνου, του Βενιζελίου. Ως εδώ με τον κίνδυνο για λουκέτα σε κλινικές όπως οι παθολογικές Ρεθύμνου και Λασιθίου, σε εργαστήρια όπως τα ακτινολογικά Λασιθίου, Βενιζελίου, σε χειρουργικές αίθουσες, σε δομές ψυχικής υγείας παιδιών όπως η παιδοψυχιατρική του Παγνή και το ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου και πολλά άλλα τμήματα. Ως εδώ με τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με τις τεράστιες αναμονές στις λίστες χειρουργείων, με την επικίνδυνη καθυστέρηση στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών. Ως εδώ με την τραγική υποστελέχωση, τις μετακινήσεις, την υπερεφημέρευση, την κατάφορη παραβίαση ακόμα και των ελάχιστων δικλείδων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας γιατρών και ασθενών. Ένας γιατρός βγάζει τη δουλειά γιατρής. Ένας αγροτικός, χωρίς καν την παρουσία ειδικευμένου, σηκώνει στις πλάτες του τη λειτουργία ολόκληρου τμήματος επιγόντων όπως το Ρέθυμνο ή καλείται να καλύψει ολόκληρη παθολογική κλινική όπως τη Σιτία. Γιατροί, όπως οι παθολόγοι Παγνή και Βενιζελίου, εφημερεύουν ταυτόχρονα σε δύο νοσοκομεία. Ανειδίκευτοι γιατροί και γιατροί άσχετων ειδικοτήτων υποχρεώνονται να διακομίζουν διασωληνωμένους και βαρέως πάσχοντες όπως το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λέμε ως εδώ με τη διαρκή επίκληση των εκτάκτων αναγκών για την νομιμοποίηση και μονιμοποίηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και τη διαόνιση της εργασιακής ομοιρίας. Ως εδώ με την αφέμαξη των ασθενών που πληρώνουν διπλά και τριπλά για δαπάνες υγείας. Ασφαλιστικές εισφορές, πληρωμές απογευματινά ιατρία στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Είναι πρόκληση ο Υπουργός και οι διοικήσεις να στοχοποιούν για τις ελλείψεις τους συναδέλφους που εξωθούνται σε παρέτηση. Άγονες δεν είναι οι θέσεις, η πολιτική τους εισκατεντά άγονες και διώχνει τους γιατρούς από το δημόσιο σύστημα υγείας, αφήνοντάς τους συνειδητά να ρημάξει. Είναι πρόκληση να ισχυρίζονται ότι έχουν προτεραιότητα την υγεία, όταν ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 παραμένει ελλιπέστατος, όταν οι εξαγγελίες για 6.500 προσλήψεις πανελλαδικά σε σύνολο 30.000 θέσεων δεν φτάνουν ούτε καν για να αναπληρώσουν τις συνταξιοδοτήσεις και τις παρετήσεις. Στα συντρίμμια του διαλυμένου δημόσιου συστήματος υγείας χτίζουν το νέο ΕΣΥ, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο τα παλιά υλικά της υποχρεωματοδότησης και της ιδιωτικοποίησης. Συμπιεσμένα σε συμπληγάδες των περιορισμένων κρατικών κονδυλίων, κοντινά δημόσια νοσοκομεία θα συγχωνεύονται με την πρωτοβάθμια να λειτουργεί ως φραγμός για την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Στόχος είναι όποιος δημόσιος τομέας μείνει όρθιος, να συμπράττει ακόμα περισσότερο με τον ιδιωτικό και να αυτοχρηματοδοτείται από τις άμεσες πληρωμές των ασθενών και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές όλων μας. Αυτό σημαίνει μετατροπή δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραχωρείται σε ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδιώτες, οι οποίες μπαίνουν κάτω από την ίδια αποκεντρωμένη διοικητική ομπρέλα με τις αποψηλωμένες δημόσιες δομές. Ως εδώ, υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην άθλια κανονικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα να απολαμβάνουμε σύγχρονες, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Βάζουμε στο στόχαστρο τη διαχρονική πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της υγείας. Δεν σκύβουμε το κεφάλι για να μην βρει στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Δεν πιστεύουμε το παραμύθι της κυβέρνησης ότι φοροεξοντώνει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους για να δώσει χρήματα σε υγεία και παιδεία. Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν πιάνει. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος στην Κρήτη, που ανάγκασαν τον Υπουργό Υγείας να έρθει δύο φορές για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, δείχνουν ότι πιέζονται. Δεν είναι ανίκητοι. Βάζουμε φρένο στα σχέδιά τους. Απαιτούμε ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών θέσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών μας. Διπλασιασμό της αποζημίωσης των εφημεριώτων γιατρών. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας. Λέμε όχι σε συσφωνεύσεις και όχι σε μετατροπή νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Καμία έκπτωση στις ανάγκες μας. Δεν θα γίνει η απώλεια συνήθεια.